Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Γεωργιάδη, μεγάλο πρωταγωνιστή στο πρώτο μέρος. Πώς σας χωρίζει έτσι ο Στέφενς σε δύο διαφορετικές εντεκάδες, πώς τα καταφέρνει? Εντάξει, προσπαθεί να κάνει δύο ομάδες στις άξιες. Είναι ακόμα αρχή, ποδοσφαιριστές δεν θέλει να βγάλουν 90 λεπτά. Ήταν το δεύτερο φιλικό σήμερα για μας. Πιστεύω ότι τα πήγαμε αρκετά καλά. Τι είναι αυτό που περνάτε τώρα στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτή την προετοιμασία? Γιατί είδαμε δύο διαφορετικές ομάδες, όπως και στο παιχνίδι με την Ανζή. Μία σε κάθε ημίχρονο. Δύο διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Εντάξει, κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία. Ο κ. Στέφανς προσπαθεί να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία στην ομάδα. Προσπαθούμε να έχουμε καλή αμυντική λειτουργία, να κλείνουμε σωστά τους χώρους. Και στην επίθεση, όπως είδατε και στο δεύτερο γκολ του Σάλπη, κάνουμε και δουλεύουμε και κομπίνες στη μένα. Πέτυχε σήμερα, βάλαμε ένα γκολ. Πιστεύω η ομάδα βαδίζει πολύ καλά. Είναι ακόμα νωρίς, αλλά τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Και με την Αζή και την Κοπεχάγη είναι δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται στο τέλος της προετοιμασίας ή τουλάχιστον είναι πολύ πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Τις είδες αυτές έτοιμες για το πρωτάθλημα? Είναι ο ΠΑΟΚ τόσο ανεβασμένος? Παίζουν λίγο χαλαρά? Τι συμβαίνει απ' όλα? Γιατί ο ΠΑΟΚ βγάζει θετική άβρα και στα δύο παιχνίδια τα οποία ήταν δυνατά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι κάνουν αυτές οι ομάδες. Σίγουρα ότι ξεκινάνε σε 10 μέρες το πρωτάθλημα είναι πιο έτοιμες από εμάς. Εμείς κοιτάμε τη δικιά μας την ομάδα. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά στην προετοιμασία. Κάνουμε καλή δουλειά. Φαίνεται και στο γήπεδο εξάλλου και ακόμα είναι νωρίς. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εμείς ότι το καλύτερο πρέπει να το κάνουμε στο γήπεδο. Σε εξητάρει λιγάκι ο συναγωνισμός, ο ανταγωνισμός που έχετε? Έχει ο ΠΑΟΚ τώρα πλούσιο ρόστερ σε πολλές θέσεις. Αυτό κάνει καλό σε όλα τα παιδιά. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός στην ομάδα, όλοι προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι, γιατί ξέρουν ότι δεν είναι ποτέ σίγουρη θέση σου. Και αυτό βοηθάει και στο σύνολο και την ομάδα, γιατί παίρνει ό,τι καλύτερο από κάθε παίχτη. Ήσουν ένας από τους παίχτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά, από αυτούς τους παίχτες που είχαν φύγει ιδανικοί και επέστρεψαν στην ομάδα, από τους νεαρούς που λέμε παίχτες στην ομάδα. Πώς νιώθεις όλο αυτό το κλίμα? Στην ουσία είναι μια προετοιμασία πολύ δύσκολη για σένα. Ναι, καταρχήν να πω ότι πήρα πολλές εμπειρίες από το δανεισμό μου και είναι σαφώς πολύ δύσκολο να έρθεις ξανά πίσω και να παίξεις. Προσπάθησα πολύ, δουλεύω κι άλλο και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Σήμερα τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα με την Κοπεχάγη. Ίσως λίγο πιο δύσκολα με την Ανζή. Πώς το έκρινες το παιχνίδι? Γιατί όλοι ξέρουμε ότι βρίσκονται στην τελική φάση και η μία ομάδα και η άλλη και θα περιμέναμε να πιέσουν τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ κατεπεξήλθε και μάλιστα κέρδισε κιόλα σήμερα. Ναι, μας έκλεισε καλά η Κοπεχάγη. Είναι λίγο, ίσως επειδή αρχίζει, όπως είπε και ο Γιώργος, σε 10 μέρες το πρωτάθλημα, είναι λίγο πιο έτοιμα από εμάς. Αλλά προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά με τον κύριο Στέφες να βγάλουμε πράγματα και ως έναν βαθμό το καταφέραμε. Από εκεί και πέρα κάτω το κεφάλι και δουλεύουμε. Αυτό το ημίχρονο μέσα στο ημίχρονο, μέσα στην διάρκεια του πρώτου μέρους, τέλος πάντων, αυτό ήταν επινόηση των προπονητών για να ξεκουραστείτε, να δροσιστείτε? Να δροσιστούμε πιο πολύ, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν μας ευνοούν. Έχει πολύ ζέστη. Η αλήθεια είναι πως κάνατε και αρκετά χιλιόμετρα σήμερα, ναι, από το Λεόμπεν μέχρι εδώ. Μια μισή ώρα. Έχετε μάθει τις αποστάσεις. Ναι. Τα πράγματα στο μέλλον πώς τα βλέπεις? Εντάξει, μπορεί να έρχονται 2-3 παιχνίδια στη σειρά, αλλά μιλάμε για την προετοιμασία και για τον στόχο που έχει ο ΠΑΟΚ. Τίτλο. Σε φοβίζει αυτό? Πάει να χτυπήσει τον Ολυμπιακό? Όχι. Είμαστε έτοιμοι για όλοι. Όλοι οι παίκτες είμαστε έτοιμοι για όλα. Και αυτό θέλουμε πιο πολύ, να πάρουμε ένα τίτλο με την ομάδα μας.